Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι στον Καρτερό, όπου φλόγες τύλιξαν την πλαγιά ακριβώς δίπλα στο δρόμο που οδηγεί προς τις παραλίες. Τόσο οι οδηγοί στο σημείο, όσο και κάτοικοι που είδαν τις φλόγες να πλησιάζουν προς τα σπίτια τους, όσο και λουόμενοι που βρίσκονταν πολύ κοντά, αναστατωμένοι έβλεπαν την προσπάθεια των πυροσβεστικών αρχών να σβήσουν την φωτιά. Οι μαρτυρίες για εκρήξεις που ακούστηκαν προκάλεσαν μεγαλύτερη αγωνία, όπως και ο φόβος λόγω των ισχυρών ανέμων η φωτιά να ξεφύγει με ό,τι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει. Η φωτιά στον Καρτερό ήρθε λιγότερο από 24 ώρες από τη φωτιά που ξέσπασε ανάμεσα στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά και Μασταμπάς χθες το απόγευμα. Η φωτιά πιθανότατα ξεκίνησε από ξερόχορτα που λίγο έλειψε να θέσουν σε άμεσο κίνδυνο τα σπίτια και τις επιχειρήσεις της περιοχής. Καταγράφοντας και σήμερα μετά τη χθεσινή φωτιά την εικόνα από την περιοχή, η κάμερα της Κρήτη TV έφτασε στο σημείο από όπου υπολογίζεται πως ξεκίνησε η πυρκαγιά μετά από έκρηξη και σπινθυρισμούς που υποστήριξαν κάτοικοι ότι σημειώθηκαν σε στήλο υψηλής τάσης του ρεύματος. Πριν από περίπου μία ώρα έσκασε, όπως βλέπετε, ο πυλώνας της ΔΕΗ και κατευθείαν, επειδή από κάτω έχει υψηλή βλάστηση τους κάκτους, λαμπάδιασε η περιοχή. Το σημείο, όπως καταδεικνύουν οι εικόνες, δεν είχε καθαριστεί, γεγονός που πυροδότησε μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου μια άκρως επικίνδυνη κατάσταση. Να το καθαρίσει, να το πω κι αλλιώς, να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι με τις φωτιές. Λίγα μέτρα παρακάτω, στην ίδια περιοχή, οι κάτοικοι λένε ότι αν και έχουν ζητήσει μέριμνα για καθαρισμό, η έκταση κάθε άλλο παρά καθαρισμένη είναι. Εδώ και χρόνια συμβαίνει αυτό. Δηλαδή το πρανές του Δήμου Ηρακλείου είναι εκεί, στην περιοχή, ακαθάριστο χρόνια. Όπως τονίζει μάλιστα μόνιμη κάτοικος της περιοχής, αυτό ακριβώς το σημείο δίπλα από τα σπίτια τους είχε τυλιχθεί παλιότερα στις φλόγες. Έχει ξανασυμβεί άλλη μια φορά πριν από χρόνια. Και έχει σημειωθεί εκεί η φωτιά και κινδυνεύσαν και εννοείται κατοικίες. Δημόσιες, δημοτικές και ιδιωτικές εκτάσεις σε πολλά σημεία και του Ηρακλείου θυμίζουν ζούγκλα. Με τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων να εξηγεί πως την ώρα που τα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων καραδοκούν από τα τέλη Ιουνίου και μετά, για τις δημοτικές εκτάσεις θεμελιώνεται διαφορετικό καθεστώς. Ουσιαστικά εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά, γιατί βλέπουμε ότι δεν έχουν καμία κύρωση, καμία ποινή οι δήμοι που αφήνουν ακαθάριστα τα δικά τους οικόπεδα και καλούνται οι ιδιώτες να καθαρίσουν τα δικά τους οικόπεδα. Πάντως, όπως επισημάνθηκε, αν και το πρόστιμο για το ακαθάριστο οικόπεδο μέσα σε αστικό ιστό ανέρχεται στα 1.000 ευρώ, σε περίπτωση που κάποιος δηλώσει ότι το καθάρισε, αλλά αυτό δεν ισχύει, απειλείται ακόμη και ποινή φυλάκισης.